στην τιμή του πακέτου. Λοιπόν, Ιωάννα Πηλιχού. Ιωάννα Πηλιχού. Ιωάννα. Θυμάστε πριν μια εβδομάδα που βλέπαμε φωτογραφίες γυμνές από την. Ή μη γυμνές. Ναι. Σεξι. Εντάξει. Από την Ιωάννα Πηλιχού. Βεβαίως. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη στο Big Fish και είπε το εξής. Ότι τη συγκεκριμένη φωτογράφηση την έκανε όταν ήταν στο σύριαλ Ευτυχισμένη μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, το θυμόμαστε. Ένα πολύ επιτυχημένο σύριαλ του Μέγκα. Δεν ξεχνιέται. Και τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Άρα εκεί, ήταν και λοιπόν, η αναγνώση στο Ευτυχισμένη μαζί. Ήταν προφανώς. Εκεί λοιπόν νόμιζε, λέει, ότι όταν με παίρναν τηλέφωνο για μια συνέντευξη ή κάποια φωτογράφηση, είχαν συνεννοηθεί πρώτα οι δημοσιογράφοι με το κανάλι. Νόμιζε λοιπόν ότι όταν τη τηλεφώνησαν για να κάνει αυτή τη γυμνή ή μη γυμνή σεξι φωτογράφηση, τέλος πάντων, είχαν συνεννοηθεί με το κανάλι. Κάτι που δεν είχε γίνει. Τι αποτέλεσμα να κάνει τη φωτογράφηση. Τι? Να τη χαρεί πολύ, όπως λέει στη συνέντευξή της. Ωστόσο, λέει, με το που βγήκε το περιοδικό, στα περίπτερα, είχα, λέει, κάποια προβλήματα με τους συντελεστές του σύριαλ. Και γιατί? Γιατί στο σύριαλ, όπως όλοι θυμόμαστε, υποδιότανε μια μαθήτρια ηλικίου. Και αυτό χάλασε λίγο τους συντελεστές της σειράς, γιατί δεν θέλανε να βγει ένα τέτοιο προφίλ έξω της Ιωάννας Πηλιχού. Πώς την πατάς, εδώ υποδίεσαι την μαθήτρια ηλικίου και βγαίνεις και κάνεις ημίγυμνες φωτογραφίσεις. Είναι άσχημο για το κανάλι αυτό, πολύ έτσι. Ναι. Δηλαδή, η εικόνα που βγάζεις προς τα έξω δεν είναι η δέουσα. Όταν κάνεις μια μαθήτρια και βγαίνεις. Όχι. Και η αλήθεια είναι αυτό που είπε η Ιωάννα, που δεν το ήξερα ότι είχε συμβεί έτσι. Πόσες φορές σε φωτογραφίες, παιδιά, σα το λέω όχι από προσωπική εμπειρία, αλλά από όταν έκανα modeling που είχα φίλες και μου τα λέγανε. Σου πετάνε βυζί έξω και δημοσιεύεται για πλάκα. Και δεν Συγγνώμη, η Μαρία συγχύστηκα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή σου λένε, έλα, βγάλε λίγο και αυτό θα τις κρατήσουμε εμείς για το αρχείο. Πώς δεν καταλαβαίνει άμα τον πετάξει στο στιθόδεσμο. Ξέρεις ποια το έχει πάθει αυτό. Ποια. Η Λάουρα. Ναι. Είχε φωτογράφηση, παιδιά, το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν στο ΜΑΤ τότε, για γνωστό περιοδικό. Και έκανε κάποιες κινήσεις έτσι. Δεν είχε βγάλει το στήθος της και έκανε κάποιες κινήσεις έτσι. Στήθος το είπα, Μαρία, μωρίστε, συγγνώμη. Λοιπόν. Και έκανε έτσι, έτσι, έτσι και πάνω στα κλικ του φακού φάνηκε λίγο πιο πολύ. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή αυτή. Πάντα κοιτάνε τις φωτογραφίες μετά, λέει η Λάουρα, γιατί μας προσέχαν πάρα πολύ στο μάντε μας με αυτό, πάρα πολύ, πήγαινε χώτσο μαζί μας φωτογραφίες και αυτά, και λέει θα το σβήσω. Και όμως δημοσιεύτηκε η φωτογραφία που φαινόταν λίγο στήφος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τι στεναχώρια είχε πάρει το κοριτσάκι. Η Λάουρα που είναι στο θέμα τώρα. Ναι, γιατί ξέρω, γιατί ποια Λάουρα. Είπαμε Λάουρα. Μία είναι η Λάουρα, αγάπη. Α, όχι, δεν είναι μία, είναι πολλές. Πάντως η Ιωάννα Πηλιχού, παιδιά, όχι μόνο δεν το μετάνιωσε, το χάρηκε και πάρα πολύ. Το ίδιο και οι κύριοι που πήραν το περιοδικό. Το ίδιο, ναι, και οι αναγνώστες. Δεν το μετάνιωσαν. Και το ευχαριστήθηκε, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά για το χαρακτήρα της, έτσι. Το ότι δεν μετανιώνει. Δηλαδή έχει κάνει κάποια πράγματα, σου λέει δεν θα μετανιώσω γιατί η φωτογραφία. Πρέπει να μετανιώνουμε για αυτά που δεν έχουμε κάνει, Φράτζη μου, και όχι για αυτά που έχουμε κάνει. Έχει πολλά να κάνει. Όταν βλέπεις μια κοπέλα που είναι γλυκιά και αυτά, δεν πάει το μυαλό στο πρόστιχο. Ποιο πρόστιχο, ναι. Τι έκανε η κοπέλα τώρα. Και ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, γιατί να μην το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω όμως εγώ τώρα να σας πω με αφορμή την Ιωάννα Πηλιχού που τότε ήταν μαζί στην σειρά, Ευτυχισμένη μαζί με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Υπήρχε τίποτα μεταξύ του.